Κάιλ έχει βγει έξω. Βρίσκεται στην Αγλαντζιά σε μια επιχείρηση ψεκασμών. Χαίρετε. Καλό μεσημερί, Χρήστο, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς όπως το είπες, βλέπουμε καρέ-καρέ τη διαδικασία του ψεκασμού των κουνουπιών. Ο ψεκαστής για τον Δήμο Αγλαντζιάς είναι ο κύριος Χρήστος Διαμαντάκης. Και εμείς είμαστε σήμερα εδώ να μιλήσουμε για τους ψεκασμούς των κουνουπιών. Βλέπουμε τη διαδικασία η οποία ακολουθείται ακριβώς πίσω μας. Παίρνει αρκετές ώρες ο ψεκασμός και έχει ξεκινήσει από πολύ γρήγορα, από τις 27 Μαρτίου. Να σημειώσουμε πριν πάμε στον Δήμαρχο Αγλαντζιάς να μας εξηγήσει την ιδιαιτερότητα που υπάρχει στο Δήμο Αγλαντζιάς, καθώς συνορεύει μαζί με την νεκρή ζώνη. Κύριε Ανδρέα, ποια είναι η ιδιαιτερότητα η οποία αντιμετωπίζει ο Δήμος σας καθώς συνορεύει με την νεκρή ζώνη? Όντως, αναφέρουμε ότι είναι καθιερωμένοι ψεκασμοί που ξεκινούν πάντα στα μέσα του Μαρτίου και τελειώνουν στα μέσα του Οκτώβρη. Εμείς, όπως γνωρίζετε και όπως βλέπετε, συνορεύουμε με την νεκρή ζώνη. Έχουμε την αντιαρματική τάφρο. Έχει αυτή την ιδιαιτερότητα κάθε χρόνο με συνδρομή της Εθνικής Φρουράς. Τώρα βλέπετε τους καλαμιώνες που είναι μέσα. Σε μερικές μέρες οι καλαμιώνες αυτοί δεν θα υπάρχουν. Έχουμε πλήρη συνεργασία με την Εθνική Φρουρά, με τα Ηνωμένα Έθνη. Γίνονται καθαρισμοί παράλληλα με τους καθαρισμούς από τα χόρτα και την άγρια βλάστηση. Γίνεται ψεκασμός κάθε 15 μέρες κατά μήκος της αντιαρματικής τάφρου. Είναι μια τακτική που κάνουμε για να μην αυτά τα μολυσμένα κουνούπια να μην δημιουργούν προβλήματα στους ανθρώπους. Και όταν έχουμε έξαρση αυτού του φαινομένου, αναζητούμε και με ιδιώτες να βρούμε τη λύση για να μην ταλαιπωρούνται οι ανθρώποι. Άρα έρχεστε σε συνεννόηση με τα Ηνωμένα Έθνη ώστε να διευθετούνται. Να σας κόβουν από ό,τι καταλαβαίνω τους καλαμιώνες και να γίνονται ψεκασμοί. Εντάξει, τους καλαμιώνες τους αναλαμβάνει η Εθνική Φρουρά. Με τα Ηνωμένα Έθνη ερχόμαστε σε συνεννόηση γιατί μπαίνουμε και μέσα από την νεκρά ζώνη. Mm-hmm. Άρα, αντιλαμβάνεστε, για να μπει οι εργάτες του Δήμου για να μπουν μέσα από την νεκρά ζώνη, πρέπει να έχουμε την έγκριση από τα Ηνωμένα Έθνη και γίνεται μαζί ο ψεκασμός για λόγους ασφαλείας. Είναι καθιερωμένη η τακτική αυτή για το Δήμο, γίνεται πολλά χρόνια. Ξέρουμε ότι οι πολίτες που μένουν εδώ κοντά πραγματικά τα καλοκαίρια υποφέρουν. Και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και όλα μας τα μέσα που μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους ψεκασμούς. Κύριε Κωνσταντίνου, να σας ρωτήσω, φέτος είναι η καλύτερη κατάσταση σε σύγκριση με πέρσι που είχαμε και την έξαρξη του κουνουπιού του Aedes aegypti? Εντάξει, δεν μπορώ να ξέρω τώρα αν είναι καλύτερη ή χειρότερη από πέρσι. Νομίζω είναι ακόμα γρήγορα για να απαντήσω αυτό το ερώτημα. Πέρσι ήταν πολύ έντονο το φαινόμενο και έχουμε αγοράσει και υπηρεσίες από ιδιωτική εταιρεία για να προχωρήσει με επιπλέον ψεκασμούς, γιατί ήταν έντονο το φαινόμενο. Ευελπιστούμε πως φέτος δεν θα είναι αυτό το φαινόμενο. Αυτό που επηρεάζει, για να ξέρετε, είναι ότι οι βροχές δεν σταματάνε όπως ήταν παλιά γύρω στον Απρίλιο και συνεχίζουν, μπορεί ακόμα και Ιούνιο να βρέξει. Δηλαδή, όταν μέσα σε αυτά τους καλαμιώνες έχει στάσιμο νερό, προκαλεί αυτό το φαινόμενο όλο το καλοκαίρι. Και ενώ εμείς μιλάμε, ο κύριος Χρήστος συνεχίζει πίσω τους ψεκασμούς. Έχει έρθει και λίγο πάνω μας λόγω του αέρα που φυσάει, ψεκαζόμαστε κι εμείς. Κύριε Κωνσταντίνου, εσείς πηγαίνετε και στα σπίτια των πολιτών, παίρνουν στον Δήμο σας και διευθετείτε ψεκασμούς? Ναι, όντως, είναι μια υπηρεσία που παρέχει ο Δήμος Αγλαντζιάς τα τελευταία χρόνια με ένα τηλεφωνικό ραντεβού στο 24ωρο τηλέφωνο του Δήμου, να το αναφέρουμε αφού είμαστε και στον αέρα. 77 77 81 00. Μπορεί οποιοδήποτε δημότης να κλείσει το ραντεβού του με την υγειονομική υπηρεσία και να πάνε εργάτες του Δήμου να ψεκάσουν εκεί που υπάρχουν ή στάσιμα νερά ή τα κυρίδια τους δημότες για κουνούπια και κατσαρίδες. Εντελώς δωρεάν, να το αναφέρουμε γι' αυτό. Πολύ σημαντικό, διότι βοηθούνται και οι πολίτες μεταξύ αυτών. Να σας ρωτήσω τώρα όσον αφορά τα οικόπεδα. Εκτός από τα κουνούπια που μας ταλαιπωρούν κάθε καλοκαίρι, έχετε ξεκινήσει και τους καθαρισμούς οικοπαίδων από πολύ νωρίς? Ναι, όντως, έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Έχουμε συνεργασία με δύο εξωτερικούς εργολάβους, συνεργάτες που έχουν κερδίσει τις προσφορές. Ένας έχει αναλάβει την ευθύνη για τα πεζοδρόμια, να καθαριστούν όλα τα πεζοδρόμια από την άγρια βλάστηση. Και όλα τα οικόπεδα, ακόμα ένας εργολάβος. Γίνεται με περιοχές. Έχουμε 8 περιοχές, έχουμε χωρίσει την Αγλαντζιά σε 8 περιοχές. Νομίζω είμαστε περίπου στη μέση και υπολογίζουμε περίπου σε ένα μήνα να είναι η Αγλαντζιά ολοκάθαρη από άγρια βλάστηση και χόρτα. Οι ψεκασμοί δεν επηρεάζουν, φαντάζομαι, το περιβάλλον, το έδαφος και ούτω καθεξής. Είναι με εγκεκριμένα φάρμακα. Ασφαλώς. Το Υπουργείο Γεωργίας μας δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές και όλα τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε είναι μετά από οδηγίες από το Υπουργείο Γεωργίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο Αγλαντζιάς. Αφήνουμε τον Χρήστο επί το έργο. Τον βλέπουμε εκεί πάνω ψηλά που συνεχίζει. Μας είπε ότι αρκετές φορές μπορεί να παίρνει και ώρα για να ψεκάσει εδώ και εργάζεται εντατικώς.
24 ώρες το 24ωρο, ώστε να μην έχουν κουνούπια οι δημότες της Αγλαντζιάς. Είναι πολύ σημαντικό. Καλά, πρόσεξε, μη σε ψεκάσει και εσένα νωρίς, τώρα. Φέτος οι ψεκασμοί. Πρόσεξε, μη σε ψεκάσει και εσένα, φυσάει κιόλας. Ναι, θέλει λίγη προσοχή. Ο άνθρωπος φοράει τη μάσκα του, τα ρούχα του. Έχει λίγη έννοια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ μεγάλη προσοχή. Μας έχει πάρει λίγο λόγο του αέρα. Ναι, φάγατε και λίγο ψεκασμό. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά από τα ψεκασμούς για τα κουνούπια, διότι θα έχουμε δύσκολο καλοκαίρι.